Γεια σας κύριε Βραμίδη, πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή, γιατί εκεί που λέγαμε ότι πάει το πράγμα να μπει σε μία σειρά, φαίνεται ότι έχουμε αναζωπηρώσεις. Δυστυχώς το απόγευμα ανέβηκε, φύσκησε πολύ αέρας και αναζωπηρώθηκε σε δύο σημεία πάλι. Αλλά τα παιδιά προσπαθούν, μάλλον θα τις σβήσουν από ό,τι βλέπω πριν νυχτώσει. Είναι πολύ σημαντικό, Πρόεδρε, κύριε Αβραμίδη, να υπάρχουν και εναέρια μέσα. Δεν ξέρω αν έχετε δει να... Σήμερα νομίζω δεν είναι. Όχι, νομίζω δεν είναι το σήμερα σίγουρα. Χθες ήταν τα εναέρια. Είναι και δύσβατες οι περιοχές. Υπάρχουν και εγκαταστάσεις κτηνοτροφικές στην περιοχή. Υπάρχει κάποιος ορατός κίνδυνος, υπήρξε μέχρι στιγμής, κύριε Αβραμίδη? Υπάρχει ορατός κίνδυνος, ένας συνοικισμός που έχουμε... που είναι οι Σαρακατσανέοι από την Ελασσόνα που ανεβαίνουν με τα γηδοπρόβατα, εκενώθηκε τώρα. Μπόρεσαν λοιπόν και τους προσέγγισαν. Οπότε... απλά είναι λίγο μακριά, αλλά έχει πάρα πολύ καπνό στο συνοικισμό και δεν μπορεί να μείνει κάποιος, θα έχει αναπνευστικά προβλήματα σίγουρα και είναι και επικίνδυνο να μην πάει φωτιά το βράδυ. Βεβαίως, γιατί το ένα πρόβλημα είναι η φωτιά, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται. Τα αναπνευστικά. Αυτή τη στιγμή έχει συνεδριάσει και η Επιτροπή Υγείας και προσπαθούν να βάλουν το σύστημα υγείας σε ετοιμότητα για να υποδεχθούν όχι ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί, αλλά ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, κύριε Αβραμίδη. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει κάποιος άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους φυσικά της κοινότητας. Όχι, οι άνθρωποι αυτοί απομακρύνθηκαν και πήγαν στα σπίτια, φύγανε, κάποιοι οικογένειες φύγανε και οι δυο που έχουν μια μεγάλη οικογένεια που έχει μεγάλη. Εγώ πρόβατα, φύγανε προς το Ξερολίβαδο. Μάλιστα. Δεν ξέρω σήμερα που θα μείνουν, βέβαια, αλλά είναι εντάξει τώρα. Αυτό είναι δευτερεύον που θα μείνουν. Έχετε δίκιο. Προέχει σαφώς η ασφάλεια των ζώων πρωτίστως, των ανθρώπων. Και μετά όλα τα άλλα. Ωστόσο, δυστυχώς δεν κατάφεραν να κρατήσουν υποέλεγχο για πολλή ώρα την φωτιά, διότι μέχρι χθες αυτό που ξέραμε είναι ότι όλα καλά στον Πολύμηλο. Μέχρι χθες ήταν πολύ καλά το βράδυ, δηλαδή που ήρθε το αεροπλάνο. Μετά ο αέρας ο σημερινός πάλι ξεσήκωσε. Ενώ ήταν σβηστή η φωτιά, ξεκίνησε έπαθα πλάκα. Δηλαδή, τι να σου πω, ξεκίνησε σε χρόνο 0, ανέβηκε 100-200 μέτρα. Βέβαια, γιατί είναι και ιδιαίτερα έφλεκτη ολόκληρη η περιοχή. Είναι πολύ ξηρά τα χόρτα. Είναι ξηρά, είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ναι, δεν είχε βρέξει, πολύ καιρό είχε να βρέξει. Πρόεδρε, τώρα από εκεί που βρίσκεστε εσείς, έχετε εικόνα από καπνούς να έρχονται από άλλες περιοχές, γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχει θέμα και στο Βοσκοχώρι. Αυτή η ίδια φωτιά είναι. Η ίδια φωτιά. Είναι εκεί που είναι οι ανεμογεννήτριες, δηλαδή ακριβώς από κάτω. Ανεμογεννήτριες που ανήκουν στο Βοσκοχώρι. Ναι, εκείνο το βουναλάκι καίγεται όλο. Βέβαια είναι χόρτα. Είναι χορτολιβαδική η έκταση. Άρα... ναι, αλλά έχει και δάσος που καπνίζει. Από τη μέρα που ξεκίνησε η φωτιά, δηλαδή από χθες τέτοια ώρα, το δάσος εκείνο που είναι προς το συνοικισμό Αγία Παρασκευή. Μάλιστα. Εμείς, κύριε Αβραμίδη, να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, διότι γνωρίζουμε ότι είστε σε επιφυλακή και εσείς και οι υπόλοιποι κάτοικοι της περιοχής, δεδομένου ότι πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, έτσι. Αλλά προσπαθούμε. Ό,τι ζητήσουν, πηγαίνουμε νερό, αυτά. Ότι... και ο Δήμος έφερε υδροφόρες, το Γκρέντερ ήρθε, δεν μπόρεσε να βοηθήσει, οι μπουλντόζες βοήθησαν πάρα πολύ. Ήρθα δύο μπουλντόζες από ό,τι είδα του η περιφέρεια τα έστειλε, εντάξει. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, είναι δύσβατο το μέρος. Είναι δύσβατο το μέρος πραγματικά και είναι πραγματικά αξιέπαινε και οι πυροσβέστες μας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Δεν το συζητάμε τώρα, σε δύσκολες αυτές. Μέρα νύχτα είναι άσπρο. Άμα τους δεις μπορείς από τη μαυρίλα. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό. Πρόεδρε, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση σας. Καλή δύναμη. Γεια σας.